Πένες λοιπόν healthy με ψαρονέφρι. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις healthy πένες με ψαρονέφρι θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια πένες μέλισσα high protein, αλάτι, πιπέρι, 400 γραμμάρια ψαρονέφρι, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μία πιπεριά πράσινη, μία πιπεριά κόκκινη, 2 σκελίδες σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη, 2 φρέσκα κρεμμύδια, 80 γραμμάρια μαυροδάφνη, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας και μία κουταλιά της σούπας δυόσμο. Και για το σερβίρισμα, πιπέρι, ελαιόλαδο και δυόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να βράσουμε τις πένες μας. Αλατάκι στο νερό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θέλουμε να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία του νερού. Όταν βάζεις σαλάτα, γενικά το σημείο βρασμού φτάνει 101-102 βαθμούς, ενώ φυσιολογικά είναι 100. Ήθελα να το παίξω έξυπνος, γι' αυτό το είπα αυτό. Και το δεύτερο είναι γιατί βέβαια θέλουμε να κάνουμε το πιο βασικό νόστιμα τα ζυμαρικά μας. Θέλουμε να πάει το αλάτι μέχρι μέσα. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ πένες high protein μέλισσα. Πρόκειται για μία σειρά ζυμαρικών με 50% περισσότερο πρωτεΐνη, τα οποία σχεδιάσαμε μαζί με τη μέλισσα και είναι ιδανικά για όσοι προσέχουν τη διατροφή τους. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Ρίχνω τα ζυμαρικά μου μέσα στην κατσαρόλα. Όταν ανοίγουμε τη συσκευασία και ρίχνουμε 400 γραμμάρια πένες high protein μέλισσα μέσα στην κατσαρόλα μας, εδώ. Στη συσκευασία γράφει ότι χρειάζονται 11 λεπτά για να γίνουνε. Εμείς θα τα βγάλουμε γύρω στα 9 με 10 λεπτά, γιατί θέλουμε να είναι έτσι λίγο πιο al dente. Τώρα, ανάβω τη γανάρα μου, full extra, αντικολλητική. Το επόμενο στάδιο είναι να προσθέσουμε το ψαρονέφρι στο τηγάνι, οπότε... Και έχω ένα ωραίο ψαρονέφρι εδώ πέρα. Ψαρονέφρι, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είναι το φιλέτο από το χοιρινό. Κοιτάξτε πόσο απλά θα το κάνω. Έτσι όπως είναι, θα πάρω και θα κόψω μικρές ροδέλες. Δεν χρειάζεται να βγάλετε καν τη μεμβράνη, ούτε το παραφιλέτο που υπάρχει εδώ πέρα. Γιατί είναι πιο σκληρό από το υπόλοιπο φιλέτο, αλλά δεν είναι σκληρό που δεν τρώγεται. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Δεν χρειάζεται να το παραψύνετε και στο τέλος θα σας δώσει μοναδική γεύση. Είναι αμαρτία να πάρετε αυτό το κρέας και να το παραψίσετε. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα προσθέσω λίγο λαδάκι εδώ. Επειδή είναι αρκετά ψάχνο το κρέας μου, το λαδάκι το χρειάζεται, γιατί θέλουμε λαδάκι για να ψηθεί. Αλάτι. Πιπέρι. Ανακατεύω. Και ρίχνω μέσα στο τηγάνι. Εδώ. Θα ψήσω για πάρα πολύ λίγο, περίπου 1-2 λεπτάκια. Ίσα-ίσα να πάρει ένα ωραίο χρώμα απ' έξω και ουσιαστικά είναι έτοιμο. Άμα κάνετε πολύ λεπτό το ψαρονέφρι, χρειάζεται 1-2 λεπτάκια για να ψηθεί. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι. Και θα πάρω και θα κόψω το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, τύπου ζουγιέν. Εδώ. Και ακριβώς το ίδιο θα κάνω και στις πιπεριές μου. Αλλά πριν το κάνω αυτό, πρέπει να γυρίσω το ψαρονέφρι. Όπως σας είπα, θέλω να ψήσουμε για πάρα πολύ λίγο. Δεν θέλουμε να παραψήσουμε το ψαρονέφρι. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Και πάμε πίσω στις πιπεριές. Ό,τι κάναμε στο κρεμμύδι θα κάνουμε και στη πιπεριά. Θα κόψουμε ζουγιέν. Εδώ. Πολύ ωραίες φετούλες. Εδώ. Και χοντροκόψτε κιόλας τις πιπεριές. Δεν μας πειράζει. Γιατί θα ψήσουμε τις πιπεριές μαζί με το κρεμμύδι και μετά θα σβήσουμε με κρασάκι, οπότε θα μαλακώσουνε. Δεν θα έχουν κανένα θέμα. Μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, το ψαρονέφρι μας πρέπει να είναι έτοιμο. Και άμα δεν είναι έτοιμο, ψήνουμε λίγο ακόμα. Αλλά δεν μας πειράζει. Θα βγάλουμε το κρέας μας από τη φωτιά και θα τελειώσουμε το ψήσουμε στη συνέχεια. Εμείς θέλουμε να πάρει ωραίο χρώμα τώρα. Άμα το παραψήσουμε, δεν έχει καμία ουσία, δεν έχει καμία γεύση. Έχει χάσει τη μαγεία του. Ρίχνουμε το λαδάκι μας εδώ. Στο ίδιο τηγάνι που ψήσαμε το ψαρονέφρι και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα λαχανικά μας. Κρεμμύδι και πιπεριές. Πάμε μέσα. Αγία μου. Πόσο εύκολη συνταγή. Πολύ απλά, έχω λίγα υλικά εδώ πέρα. Λίγο μαυροδάφνη, λίγο ζάχαρη καστανή, κρεμμυδάκι φρέσκο και σκόρδο. Θα ξεκινήσω πρώτα με τα λαχανικά και τα αρωματικά μου. Οπότε, σκόρδο. Φρέσκο κρεμμυδάκι, θα κόψω το πράσινο μέρος. Και θα το κρατήσω στην άκρη για το τέλος, εδώ, μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσω. Και το υπόλοιπο κομμάτι θα το χρησιμοποιήσω τώρα για να σοταριστεί μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά. Εδώ. Και το
πράσινο μέρος, όπως σας είπα, από το φρέσκο κρεμμυδάκι, το κρατήσω για τη συνέχεια. Τώρα, ρίχνω μέσα την καστανή ζάχαρη και ανακατεύω. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα που γίνονται τα λαχανικά. Τώρα, σε περίπτωση που η φωτιά στο σπίτι σας δεν είναι τόσο δυνατή για να μπορέσει να ψήσει τα λαχανικά τόσο γρήγορα, φυσιολογικά σε 10 λεπτά, όση ώρα πρέπει να γίνουν τα ζυμαρικά μας, πρέπει να γίνει και η σάλτσα μας. Τώρα, τα λαχανικά μας είναι έτοιμα και δεν θέλουμε να παραβράσουν. Θέλουμε να μας δίνουν έτσι την αίσθηση ότι τρώμε πραγματικά λαχανικά, να κάνουν λίγο κρούτσου-κρούτσου. Οπότε ήρθε η ώρα να ντεκλασάρουμε το τηγανάκι μας. Μαύρο δάφνη, ρίχνουμε μέσα και κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει φωτιά. Μπράβο. Τέλεια. Μας αρέσει η μαυροδάφνη, ανακατεύεται, αυτό θα συνεχίσει να καίει και όταν τα σβήσει σημαίνει πως είναι έτοιμο. Τώρα, για το που ρίξουμε τη μαυροδάφνη, θα προσθέσω ελάχιστη σόγια σως, μία γεμάτη κουταλιά από το νερό που βράζουν τα ζυμαρικά μου. Και κοιτάξτε εδώ. Με σχεδόν 0 θερμίδες εδώ πέρα, έχω φτιάξει μία σάλτσα και θα πήξει περισσότερο καθώς βράζει η σάλτσα μας. Ήδη άρχισε να πήζει. Οπότε, χαμηλώνω τη φωτιά εδώ και ήρθε η ώρα για το κρέας και τα μυρωδικά μου. Θέλω λίγο δυόσμο. Λίγο ρίγανη. Θα ψιλοκόψω μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι. Εδώ. Και βέβαια ήρθε η ώρα να ψιλοκόψω και το κρέας μου. Κοιτάξτε. Θα πάρετε και θα κόψετε το κρέας μικρά-μικρά κομματάκια. Γιατί άμα τα αφήσω έτσι ολόκληρο, καθώς θα τρώω τη μακαρονάδα μου, τι θα γίνει? Θα έχει ένα ξέπαρκο κομμάτι κρέατος στην άκρη. Εγώ θέλω όλα αυτά να γίνουν ένα. Σε κάθε μπουκιά που τρώω να παίρνω και λίγο κρέας, και λίγο ζυμαρικά, και λίγα λαχανικά. Και μόνο που άφησα να ξεκουραστεί το κρέας μου στην άκρη, όλο αυτό το κρέας έχει βγάλει αυτό το υπέροχο ζουμάκι και έχει ψηθεί μέχρι μέσα. Παναγία μου, είναι φανταστικό. Έγινε σαν γύρος, το βλέπετε. Και ρίχνουμε το κρέας μαζί με τα μυρωδικά μας μέσα στη σάλτσα. Εδώ. Κρατήσω μόνο λίγα μυρωδικά για το σερβίρι μας στο τέλος. Και βάλα. Όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι που έβγαλε το κρέας μας θα το ρίξουμε μέσα. Είναι όλη η γεύση από το κρέας, δεν την αφήνουμε χαμένη. Ανακατεύουμε. Δυναμώνουμε τη φωτιά. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα ζυμαρικά μας. Τέλεια. Okay. Το μεγάλο μυστικό βρίσκεται εδώ. Πρέπει να σας γίνει κανόνας ότι τα καυτά ζυμαρικά πρέπει να μπαίνουν στην καυτή σάλτσα. Κοιτάξτε. Όλα. Και ανακατεύω. Υπέροχη σάλτσα. Ανακατεύω. Σερβίρω. Μόλις σε 10 λεπτά έκανα φαγητό για 4 γενναία άτομα που πάνε γυμναστήριο και δεν καταλαβαίνουν και θέλουν να έχουν όλη την πρωτεΐνη τους μέσα σε ένα πιάτο και όλα τα υδατάνθρακα τον καλό και όλα τα λιπαρά τα καλά που θα προσθέσουμε τώρα και γενικά να έχουν τα πάντα όλα ολοκληρωμένα σε ζυμαρικά, γιατί τα ζυμαρικά γενικά δεν τα προτιμούν αυτοί που κάνουν διατροφή, κακώς, γιατί εδώ πέρα σας δείχνω πώς μπορείτε πραγματικά να κάνετε διατροφή και να τρώτε άφθονα ζυμαρικά. Λέω όλα εδώ, τα καλά λιπαρά που χρειαζόμαστε, οπότε το λαδάκι στο τέλος από πάνω, ρίξαμε πιπέρι, θα ρίξουμε και τα φρέσκα μυρωδικά που κρατήσαμε, εδώ και βουάλα. Μπορείς να με χειροκροτήσεις, φίλε. Για τις healthy πένες με ψαρονέφρι, βράζουμε τα ζυμαρικά σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό. Κόβουμε το ψαρονέφρι σε λεπτές ροδέλες και του προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Σοτάρουμε σε τηγάνι και ψήνουμε για 2 λεπτά και από τις δύο πλευρές. Αφαιρούμε από το τηγάνι και τοποθετούμε σε δυνατή φωτιά το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, τις πιπεριές σε λεπτές λωρίδες, το σκόρδο ψιλοκομμένο, το άσπρο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τη ζάχαρη. Σβήνουμε με τη μαυροδάφνη, βάζουμε τη σάλτσα σόγιας, μία κουτάλα από το νερό που βράζουν οι πένες και σιγοβράζουμε για 2-3 λεπτά αφού χαμηλώσουμε τη φωτιά. Προσθέτουμε το κρέας, σουρώνουμε τις πένες και τις βάζουμε στο τηγάνι. Σερβίρουμε με πιπέρι, ελαιόλαδο και δυόσμο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, εδώ, και όπως σας είπα, ψιλοκόβοντας το κρεατάκι, παίρνεις πάντα μία μπουκιά από κρέας, ζυμαρικά και βέβαια λαχανικά. Όλα σε μία μπουκιά. Και. Okay.
γλυκόξινο, πεντανόστιμο. Το κρέας είναι τόσο ζουμερό, πραγματικά λιώνει στο στόμα. Τα λαχανικά μας είναι τραγανά, αλλά έχουν ψηθεί την ίδια στιγμή. Νιώθεις ότι τρως κάτι πάρα πολύ ολοκληρωμένο, γιατί έχει υδατάνθρακα, πρωτεΐνη, τα λαχανικά, τους βιταμίνες, τα πάντα όλα. Νιώθεις ότι αυτό που τρως είναι πολύ ποιοτικό, αλλά είναι τόσο νόστιμο που αυτό σε ξεγελάει. Λες ότι κάτι κρύβει, αλλά τελικά δεν κρύβει τίποτα. Το μόνο που κρύβει είναι ότι πρέπει να κάνετε ακριβώς ό,τι έκανα και εγώ.